άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν σπίτι, άλλοι μένουν προσωρινά στο πάρκινγκ, μέσα στο αυτοκίνητό τους και κοιμούνται σε πάρκινγκ, άλλοι σε κάμπινγκ, άλλοι φιλοξενούνται, γενικά ψάχνουν σπίτι. Καταστάσεις που οδηγούν στα όρια της τρέλας. Η επέλαση του Airbnb, της δημοφιλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, κυριολεκτικά εξαφάνισε τα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση στα Χανιά. Το πρόβλημα είναι δραματικό. Τον Ιούνιο είχαμε τα ίδια ζητήματα όπου έγιναν εξώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών γιατί έπρεπε τα σπίτια να γίνουν Airbnb. Φοιτητές και καθηγητές είναι οι πρώτοι που βιώνουν τις συνέπειες ενός φαινομένου με παγκόσμιες διαστάσεις. Βρισκόμαστε σε έναν διέξοδο. Η ζήτηση από τους φοιτητές ήταν φέτος και συνεχίζει να είναι συνεχής και χωρίς τις περισσότερες φορές να υπάρχουν αποτελέσματα καλά. Εννοώ ότι πολλοί θα καταλήξουν γονείς σε διαμερίσματα που είναι για βραχυχρόνια μίσθωση. Γενικά ψάχνουν σπίτι, όσοι βρίσκουν δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τέτοια ενίκια και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα εκπαιδευτικό, είναι και μια κατάσταση ντροπιαστική για την πόλη μας. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι να μάθουν στα παιδιά μας γράμματα και εμείς τους μεταχειριζόμαστε με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, το λιγότερο αναξιοπρεπή. Κάποιοι είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν στη λύση της συγκατοίκησης, που και αυτή είναι προσωρινή, αφού οι περισσότεροι ιδιοκτήτες στρέφονται για την τουριστική περίοδο στη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία απελευθερώνει τα σπίτια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός τα θεωρώ σταγόνα στον ωκεανό και πότε θα υλοποιηθούν δεν ξέρω. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Χωρίς λύση δυστυχώς. Ακόμη και οι τυχεροί που καταφέρνουν με τα κόπων και βασάνων να βρουν σπίτι για ενοικίαση, καλούνται να καταβάλουν μισθώματα που αντιστοιχούν σχεδόν σε ένα μηνιάτικο. Υπήρξαν διαμερίσματα τα οποία νοικιαστήκανε διάρκεια 600 ευρώ για φοιτητή. Υπάρχουν γονείς που μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Λίγοι. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μας καλούσαν και μας καλούν και μας λένε ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι πάνω από 200-250 ευρώ. Δεν υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα να βρεθεί τέτοιο διαμέρισμα. Μεσητικοί κύκλοι στα Χανιά εκτιμούν ότι η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη από του χρόνου, με δεδομένο ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απόδοση στους ιδιοκτήτες ακινήτων και με τον τουρισμό να κινείται συνεχώς ανωδικά, ακόμη και όσοι δεν διαθέτουν διαμερίσματα για τουριστική χρήση, πλέον στρέφονται στο Airbnb.